Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανό, ο οποίο ω ιστορικό πρόσωπο υπήρξε αυτοκράτορα τη Ρώμη. Το όνομα είναι υποκοριστικό του λατινικού Μάξιμο, το οποίο σημαίνει ο μέγιστο, οπότε το Μαξιμιλιανό σημαίνει ο μεγιστούλη. Και μόλι κατάλαβα, κρατή μου, γιατί οι Ρωμαίοι έτρωγαν μπούφλε από του γαλάτε. 4 Αυγούστου του 1693 ήταν όταν ένα καλόγυρο, ο Ντόν Περινιόν, στο μοναστήρι Οντβιγέ στην Καμπανία τη Γαλλία, θα παρασκευάσει την πρώτη σαμπάνια. Βάλε μία, να σου πω και τα υπόλοιπα. Το 1793. 35 Αμερικανικό Δικαστήριο απαλλάσσει τον εκδότη της εφημερίδας New York Weekly Journal, τον John Peter Zenger, από την κατηγορία του ανατρεπτικού λιβελογραφήματος. Πρόκειται για την πρώτη νίκη της ελευθερίας του τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιου τύπου? Ενό τύπου. Άσε με τώρα, έχω και πολλά να πω σήμερα. Το 1821 στην Ελλάδα κάναμε επανάσταση. Στη Γαλλία γεννιόταν ο Λουί Βιτών ο οποίο πριν κάνει η επανάσταση στον κόσμο τη μόδα, έκανε την προσωπική του επανάσταση, φεύγοντα άφραγκο στα 14 του από το Λαβάν τη Ανατολική Γαλλία για να πάει στο Παρίσι να βρει την τύχη του. Το 1865, σαν σήμερα, θα καθιερωθεί ο ύμνο ει την ελευθερία του Διονυσίου Σολομού ω ο εθνικό ύμνο τη Ελλάδα, ο οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τη ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, διότι το ποίημα αποτελείται από 158 στροφέ. Σκέφτηκαν λοιπόν πολλέ είναι, Λογικό το βρίσκω, εσεί θα μάθετε τι δύο πρώτε. Πόσο δύσκολο να ήταν ακροατή μου, αρκετά δύσκολο φαίνεται, διότι και με τι δύο εμεί έχουμε ακόμα θέμα να μπορέσουμε να θυμηθούμε ποια παίρνει πρώτα, η όψη ή η κόψη, ή το αντίθετο, ή τέλο πάντων Πε το όπω να είναι και φρόντισε να μην πολυακούγεται το κάπα και όλα καλά. Έλληνα παιδί μου. 4 Αυγούστου του 1875 θα φύγει από τη ζωή ο Χάν Κρίστιαν Άντερσεν, δανό παραμυθά αλλά και ποιητή, διηγηματογράφο και ταξιδιωτικό συγγραφέα. Βέβαια στην ιστορία έμεινε για τα παραμύθια του. Σήμερα σώζονται περισσότερα από 160. Επίτευγμα με τριών διαστάσεων θα έλεγε κανεί, π.χ. για έναν παντρεμένο το να σκαρφιστεί 160 παραμύθια. Αριθμό όμω εντυπωσιακό για έναν άνθρωπο σαν τον Άντερσεν, ο οποίο δεν παντρεύτηκε και ποτέ, Οπότε τα παραμύθια τα σκαρφιζόταν από έμπνευση και όχι για να γλιτώσει παντόφλα ή κουζινικό στο κεφάλι. Το 1936 συνέβη αυτό για το οποίο έπρεπε να θυμόμαστε ή καλύτερα να ξεχάσουμε τον Ιωάννη Μεταξά. Στι 4 Αυγούστου, με τη συγκατάθεση βεβαίω του βασιλιά Γεωργίου, θα επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα. Πού είναι η δημοκρατία, ψάξε ψάξε, δεν θα τη βρει, τραγουδούσαμε, τεινάζοντα ανέμελα τα μαλλιά μα στι γειτονιέ και τι πλατείε. Πάντω και ω μετανάστε, εκεί στα ξένα, κάναμε σοβαρή δουλειά προ την διαμόρφηση. Απόψη για το ποιο είμαστε για να καταλάβει ακροατή μου σε γνωστό γαλλικό λεξικό στην ετοιμολογία του λίματο Έλληνα. Greek, υπήρχε ο ορισμό απαταιώνα, και παλιάνθρωπο. Αυτό άλλαξε το 1960, σαν σήμερα, με παρέμβαση του ελληνικού προξενείου του Παρισιού. Τον κλέβανε το Γάλλο και όταν τον ρωτούσαν ποιο το έκανε, απαντούσε ένα από τη Μασαλία. Μεγάλο Έλληνα. Σαν σήμερα, το 1990, θα φύγει από τη ζωή ο Ετόρε Μαζεράτη, Ιταλό επιχειρηματία, ο οποίο μαζί με τα τέσσερα αδέρφια του δημιούργησαν. Τι ακροατή μου. Α, μπράβο, την ταβέρνα τα πέντε αδέρφια. Η οποία βρισκόταν ακριβώ δίπλα από την αυτοκινητοβιομηχανία του στη Μαζεράτη. Το 2020, τρομακτική έκρηξη σημειώνεται στο λιμάνι τη Βηρητού με συνέπεια το θάνατο 200 ανθρώπων. Αυτά είχαμε και σήμερα και αύριο θα έχουμε άλλα. Μέχρι τότε, ακροατή μου, να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία.